Σήμερα, όταν λέμε στην Ελλάδα ασφάλιση νομικής προστασίας, στο μυαλό μας έρχεται η ARAG. Η ARAG πρόσφατα κατάφερε να κερδίσει ένα πολύ σημαντικό βραβείο ανάμεσα σε 29 συμμετοχές και 19 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος ARAG. Ας ακούσουμε όμως τους ανθρώπους της να μας μιλήσουν για αυτή την επιτυχία. Εγώ ήμουν μέλος αυτής της τριμελούς ομάδας που συμμετείχε και έδωσε την ιδέα για το One Hour Innovation. Και ήταν το project που κέρδισε φέτος το βραβείο International ARAG Awards, στην κατηγορία των ARAG Awards. Πίσω από αυτό το project κρύβεται κάτι πάρα πολύ απλό. Κρύβεται το εξής, ότι δίνουμε τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε υπάλληλο της ARAG, γιατί η ARAG πάντα στηριζόταν στις ιδίες δυνάμεις, στους ίδιους τους υπαλλήλους, για να προβάλλει την ιδέα του να δημιουργήσει το δικό του project. Και το One Hour Innovation του δίνει στην ουσία μία ώρα εβδομαδιαίως από τον εργασιακό του χρόνο και όσο θέλει βέβαια από τον ελεύθερο του χρόνο για να υλοποιήσει αυτό το project, για να δώσει την ιδέα του και να γίνει το επόμενο project στα πλαίσια του Smart Insurer. Είναι κάτι που σας έκανε εντύπωση από όλη αυτή τη διαδικασία που είδατε? Ναι, βεβαίως. Καταρχήν ήταν μεγάλη η χαρά μας που κερδίσαμε ανάμεσα στις 29 συμμετοχές. Ξέραμε ότι το project ήταν δυνατό, ξέραμε ότι έχει πολλές πρόπτικες να κερδίσει, αλλά βεβαίως η χαρά αυτή που πήραμε όταν ξέρεις ότι συμμετέχεις ανάμεσα στις εκπροσώπους από τα καταστήματα Αμερικής και όλης της Ευρώπης είναι μια χαρά παραπάνω. Το feedback από τους συναδέλφους σας? Ήταν καταπληκτικό. Ζήσαμε πολύ όμορφες στιγμές στο Essen της Γερμανίας που πήγαμε. Από όσους συναδέλφους της Ευρώπης και των υπόλοιπων χωρών γνωρίζαμε, ήταν πολύ εγκάρδιοι οι χαιρετισμοί. Αλλά βεβαίως λάβαμε συγχαρητήρια και από όλους τους παρευρισκομένους και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα οποία οφείλω να ομολογήσω ότι άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Και ένα μικρό σχόλιο ότι μας ζήτησαν ακόμα και το copyright από κάποιες άλλες εταιρείες. Κατά τον σχεδιασμό του βραβείου, όταν πλέον είχαμε έτσι αρχίσει να σκεφτόμαστε τι ιδέες θα δώσουμε, θα στείλουμε στη Γερμανία, αυτό που λάβαμε σοβαρότερα υπόψη ήταν το ευρύτερο πρόγραμμα του ομίλου που ονομάζεται Smart Insurer. Είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα με πολύ μεγάλο budget, το οποίο ο όμιλος ARAG τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να προωθήσει και σχετίζεται είτε με την κουλτούρα των υπαλλήλων, η αλλαγή της κουλτούρας προς την ψηφιοποίηση, είτε με τα έξυπνα δεδομένα που χρησιμοποιούμε για να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τα υφιστάμενα δεδομένα και να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες και φυσικά σε σχέση με τα smart services, τα smart ασφαλιστικά services. Η λογική μας λοιπόν ήταν ότι αφού θέλουμε να γίνουμε πιο ψηφιοποιημένοι και πιο εξελιγμένοι και να κοιτάξουμε στο μέλλον, η ιδέα μας θα έπρεπε να επικεντρωθεί ακριβώς σε αυτό το κομμάτι της καινοτομίας. Άρα το One Hour Innovation ουσιαστικά ενθαρρύνει τους συναδέλφους να μας πούν ιδέες που σχετίζονται και με αυτούς τους τρεις βασικούς τομείς που ενδιαφέρουν τον όμιλο, που ενδιαφέρουν την ανάπτυξη ουσιαστικά του ομίλου. Για μας ήταν μια εξαιρετική εμπειρία όλο αυτό που ζήσαμε. Πιστεύω ότι και στην πράξη θα φέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα για την ARAG Ελλάδος, αφού ήδη έχουμε αρχίσει να λαμβάνουμε ιδέες από τους συναδέλφους, τις οποίες θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο μέλλον. Οι εμπνευστές αυτής της ιδέας ήταν οι συναδέλφισές μου που μίλησαν προηγουμένως. Όχι, εγώ το υποστήριξα όσο μπορούσα. Αισθάνομαι πραγματικά ότι πήραμε για δεύτερη φορά το Champions League, γιατί αυτό το βραβείο δεν το κατακτάς εύκολα. Έχεις μεγάλες εταιρείες. Εμείς είμαστε μια σχετικά μικρή εταιρεία. Σε προσωπικό έχεις εταιρείες με 400 ανθρώπους προσωπικού και εμείς είμαστε 25. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το βραβείο πραγματικά ήταν ιδιαίτερο και μας υποδέχθηκαν λέγοντας ήρθαν οι Έλληνες. Και εγώ αισθάνθηκα τρομερή υπερηφάνεια. Πήγαμε αγκαλιασμένοι και το πήραμε το βραβείο. Νομίζω ότι το άξιζε, γιατί αυτή η ιδέα είναι ιδιαίτερα έτσι έξυπνη και όλο το concept ήταν αυτό που είπε η κυρία Χαμπάκη, το Smart Insurer. Διαισθάνθηκε η ομάδα μας, ιδίως τα δύο κορίτσια, ότι αυτό είναι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα του ομίλου. Οπότε
το κερδίσαμε, ήταν μεγάλη η χαρά και η υπερηφάνεια. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχω να πω μόνο ότι είναι ιδιαίτερο, είναι διεθνές βραβείο, έχει προκαλέσει εντύπωση στους συναδέλφους μας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που για δεύτερη φορά μια μικρή χώρα το 2015 μέσα στην κρίση και τώρα που σιγά σιγά βγαίνουμε από την κρίση, κάναμε τη διαφορά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και υπερήφανος. Πράγματι, προχθές γυρίσαμε από τη Γερμανία, φέρνοντας στις αποσκευές μας το International Award της ARAG, που είναι ένα βραβείο ανάμεσα σε άλλα δύο που δίδονται για την Γερμανία και ένα διεθνές που το πήραμε εμείς. Είναι μεγάλη τιμή για ένα μικρό υποκατάστημα όπως είναι το ελληνικό και κάτω από συνθήκες που όλοι ξέρετε τι οικονομικές και κοινωνικές της χώρας, να ακούγεται το όνομα της πατρίδας και πολύ περισσότερο να ακούγεται και οι προσπάθειες που γίνονται σε αυτή τη χώρα από εταιρείες σαν την ARAG. Εγώ είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος γιατί κατακτήσαμε αυτό το βραβείο μέσα σε 5 χρόνια για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά ήταν για δράσεις κοινωνικής ευθύνης που είχαμε κάνει τότε, που ήταν υποστήριξη των ανέργων και των απολυμένων του ιδιωτικού τομέα. Το φετινό βραβείο είναι κάτι άλλο. Το φετινό βραβείο επιβραβεύτηκε η ιδέα μας να δημιουργήσουμε και να προχωρήσουμε ένα project το οποίο δεν κάνει πολλά και δύσκολα πράγματα. Θέλει να κινητοποιήσει τους εργαζόμενους προς την κατεύθυνση να βρεθούν λύσεις, να βρεθούν δυνατότητες και προοπτικές για να αλλάξουμε προς τη νέα εποχή που πλησιάζουμε αν δεν έχουμε φτάσει. Αυτό το One Hour Innovation, το οποίο ήταν το project της Ελλάδας, έγινε πάρα πολύ γνωστό, θαυμάστηκε στη Γερμανία από όλους τους συναδέλφους όλων των χωρών και, για να λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους, δεν είναι μικρό πράγμα μια χώρα να συναγωνίζεται μεγαθύρια και να κερδίζει όπως είναι η δική μας εταιρεία στην Ελλάδα. Τώρα για το άλλο που με ρωτήσατε. Αυτό που εμείς στην Ελλάδα κάνουμε είναι να είμαστε συνεπείς. Εμείς είμαστε μια εταιρεία ποιοτική και με όραμα. Αυτό που προσπαθήσαμε μέχρι σήμερα και θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε είναι να κρατήσουμε το όνομα της εταιρείας ψηλά, γνωρίζοντας ότι η εταιρεία μένει ψηλά όταν οι υπηρεσίες της είναι ψηλά. Θέλουμε να εξακολουθήσουμε να είμαστε οι εξειδικευμένοι και οι ειδικοί. Θέλουμε να εξακολουθήσουμε να είμαστε οι ανεξάρτητοι στο χώρο της νομικής προστασίας, που αποτελεί εγγύηση για τους ασφαλισμένους που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους. Ένα ακόμα θα σας πω, ότι στα πλαίσια των σχεδίων που κάνουμε και που θα τα δείτε σύντομα στην πράξη, για μας η προσφορά, η υπηρεσία της νομικής προστασίας δεν είναι μόνον πληρώνω τους δικηγόρους. Εμείς είμαστε ένα σωσίβιο, είμαστε μια λύση για τους ανθρώπους εκείνους που, τιμώντας μας με την εμπιστοσύνη τους, θέλουν να βρουν μια λύση και είμαστε από την πρώτη στιγμή, από το α στο ω, όχι γραφειοκρατικά, όχι με το χρόνο να κρατάει και να διαρκεί, αλλά προς την κατεύθυνση του να βρούμε μια λύση το συντομότερο διάστημα, γιατί αυτό θέλει ο πελάτης.